Στις 19 Οκτωβρίου του 1964, το μεγαλύτερο κλειστό θέατρο της Αθήνας, το Ρεξ, είναι κατάμεστο. Στα παρασκήνια, ο Θεόδωρος Δημήτριεφ, ο Μάνος Κατράκης, ο Οδυσσέας Ελίτης, βηματίζουν πάνω κάτω εμφανώς σφιγμένοι. Η αγωνία και η συγκίνηση μεγάλη. Στη σκηνή, η ορχήστρα είναι έτοιμη. Ο Μίκης Θεοδωράκης στο πόντιουμ, σηκώνει το χέρι και δίνει το σήμα της έναρξης. Το «Άξιον εστί», το ποιητικό έργο του Οδυσσέα Ελίτη μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη, παρουσιάζεται ζωντανά για πρώτη φορά στο κοινό. Στο Λαϊκό Ορατόριο συνυπάρχουν δύο ορχήστρες, μία συμφωνική και μία λαϊκή, δύο χοροδίες, ένας αφηγητής, ο Μάνος Κατράκης, ένας βαρύτονος, ο Θεόδωρος Δημήτριεφ, ψάλτη τον ονομάζει ο συνθέτης, και ένας λαϊκός τραγουδιστής, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Ανοίγω το στόμα μου κι αν αγκαλιάζει το πέλαγο. Για το «Άξιον εστί», το ποιητικό έργο του Οδυσσέα Ελίτη και το μουσικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, μπορεί κανείς να διαβάσει ευτυχώς πολλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Εμείς εδώ προλαβαίνουμε να σταθούμε μόνο στα θεμελιώδη. Ο Οδυσσέας Ελίτης στο βιβλίο «Αυτοπροσωπογραφία σε λόγο προφορικό» από τις εκδόσεις Ύψιλον λέει: «Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ό,τι και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους, και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος πυνθύρας, ήταν το πρώτο έβριμα. Και η ανάγκη που ένιωθα για μια δέηση μου δώσε ένα δεύτερο έβριμα. Να δώσω δηλαδή σε αυτή τη διαμαρτυρία μου για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Και έτσι γεννήθηκε το «Άξιον εστί». Στην ιστοσελίδα του Μίκη Θεοδωράκη, από τις σημειώσεις του εκείνων των ημερών, διαβάζουμε: «Το πρόβλημα ήταν πώς να ισορροπήσω το καθαρά λαϊκό τραγούδι με τις έντεχνες μουσικές μορφές της λαϊκής μουσικής. Στο διάβολο είπα και τα εγκεφαλικά κοντραπούντα και οι πολύπλοκες αρμονικές, ρυθμικές και ενορχιστρωτικές σχέσεις. Ας βγει η ψυχή της μουσικής μας ακέραιη, ντυμένη με πάχνες και δροσοσταλίδες, χορεύοντας με το ρωμαϊκό νταούλι. Ας αφήσουμε τις επιδείξεις για τους εστέτ που έχασαν την ψυχή τους και ας τραγουδήσουμε απλά τους καημούς και τις ελπίδες της δρομιοσύνης». «Και τον πρώτο λόγο του ο στερνός των ανθρώπων θα πει, να ψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει. Και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη. Και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων». Νυν η ταπείνωση των θεών. Νυν η σποδός του ανθρώπου. Νυν, νυν το μηδέν. Και εν ο κόσμος ο μικρός. Ο Μέγας. Ψέματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσαμε.
Μες τα σπλάχνα μου